Στην υπόθεση της Κιβωτού απολογήθηκε σήμερα ο πατέρας Αντώνιος για τα σεξουαλικά αδικήματα, σύνδεση με τα δικαστήρια Ευελπίδων και τη Μαρία Βούσουλα. Μαρία, έχεις πληροφορίες για το τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια? Ναι, ακόμη αυτές τις πληροφορίες, Ελένα, δεν έχουν γίνει γνωστές. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η απολογία του διήρκησε 4 ώρες. Έφτασε εδώ στις 8 η ώρα το πρωί. Δεν έγινε αντιληπτός από τα τηλεοπτικά συνεργεία. Επέλεξε να μπει στα δικαστήρια από την άλλη είσοδο. Λίγες ώρες αργότερα έφτασε εδώ και η σύζυγός του, η οποία, όπως μαθαίνουμε, ήταν ανάμεσα στους μάρτυρες που κατέθεσαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του πατρός Αντωνίου. Οι μάρτυρες έχουν ολοκληρώσει τη δική τους απολογία και αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε, Λένα, είναι εισαγγελέας και ανακριτής να ξεκινήσουν τη διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα προφυλακιστεί ή όχι ο πατέρας Αντώνιος. Έχουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν και άλλοι μάρτυρες που είχε προτείνει ο πατέρας Αντώνιος και ήρθαν εδώ και κατέθεσαν και εκείνοι. Κάποιοι εξ αυτών ισχυρίστηκαν ότι ο 19χρονος, γιατί να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο, έχουμε έναν 19χρονο που έχει καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο, ο οποίος δεν είναι πλέον τρόφιμος της δομής, και έναν 15χρονο που επίσης έχει καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο και φιλοξενείται ακόμα στη δομή. Εκεί λοιπόν ισχυρίστηκαν ότι ο 19χρονος τους προσέγγισε προκειμένου να τους πει να καταθέσουν κατά του πατρός Αντωνίου. Να πούμε τώρα στο κομμάτι της δίωξης, αν θέλεις, πότε έχουν λάβει χώρα αυτές οι πράξεις του ιδρυτή της Κιβωτού. Είναι από τον Σεπτέμβριο του 20 έως τον Ιανουάριο του 2022. Αυτό που μένει λοιπόν, Λένα, να δούμε είναι τι υποστήριξη, αλλά κυρίως τι θα αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής κατά τη διάρκεια της δικής τους διάσκεψης για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο πατέρας Αντώνιος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Μένουμε στη δυσόδη υπόθεση της Κιβωτού. Οι αρχές προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος. Στη δική του εκδοχή, για όσα καταγγέλλονται, δίνει ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για κατασκευασμένα δημοσιεύματα, ενώ η δίωξη επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα της δομής. Τη δική του εκδοχή, σε όσα κατηγγείλαν σε βάρος του δύο φιλοξενούμενοι σε δομές της Κιβωτού, ανέπτυξε από νωρίς το πρωί ενώπιον της 22ης τακτικής ανακρίτριας ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος κατηγορείται για κακουργηματικού βαθμού ασέλγεια σε βάρος των δύο νεαρών αγοριών. Ο πατέρας Αντώνιος εξ αρχής είχε αρνηθεί κάθε σχέση με τέτοιες καταγγελίες. Φυσικά είμαστε λυπημένοι και στεναχωρημένοι για όλο αυτό το μεγάλο κύμα καταγγελιών. Έχουμε κάνει την έρευνά μας και σας πληροφορώ ότι όλα όσα καταγγέλλονται είναι ανυπόστατα ψεύδι. Είμαι θυμωμένος και αγανακτισμένος. Ο ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης ποινικής έρευνας που διενήργησε επί σειρά μηνών η εισαγγελία. Κατά την τελική φάση της έρευνας, ο πατέρας Αντώνιος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, την οποία αρνήθηκε με υπόμνημα που είχε παραδώσει μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από τους δύο τρόφιμους. Κραυγαλαίες αναλήθειες, φήμες, διαδόσεις, ψεύδι και κατασκευασμένα δημοσιεύματα με τη σύμπραξη καλοθελητών που εποφθαλμιούν το έργο της Κιβωτού. Έξω από το γραφείο της ανακρίτριας βρέθηκε από νωρίς το πρωί και η πρεσβυτέρα. Έχουν πει κάποια αρνητικά πράγματα για την Κιβωτό, τα οποία σίγουρα είναι ψέματα και συκοφαντικά. Κοιτάξτε, όλος αυτός ο διασυρμός που έχει πέσει για την Κιβωτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτος. Με ποια έννοια? Ότι εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που έχουμε δώσει τη ζωή μας, έχουμε δουλέψει 25 χρόνια με παιδιά. Δεν βρέθηκε ποτέ κανένας να πει κάτι για μας. Βάρος του ιερωμένου και 7 υπαλλήλων της Κιβωτού, 3 από χώρου στην Αθήνα, 2 από τον Βόλο και 2 από τη Χίο, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πλημελήματα που αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών, για τις οποίες ειδικός αυτουργός θεωρείται ο πατέρας Αντώνιος. Η υπόθεση θα προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα να εκδικαστεί ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου.